Από ό,τι έχουμε ερευνήσει. Και πίσω βλέπετε τα ερείπια ενός ολοτριβίου. Ναι, τώρα ξεκίνησε το μάτι εδώ. Αν θέλετε και κάτι, κύριε μου. Μπροστούνι. Μπροστούνι. Βλέπουμε ένα δέντρο, ενώ ξέρουμε ότι οι λιγαριές έχουν θαμνώδη μορφή, αυτή έχει σπάσει τους νόμους της φύσης και έχει δεντρώδη μορφή. Σύμφωνα με την ερευνά μας, είναι η γυραιότερη λιγαριά που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα σημανθεί με μεταλλική ετικέτα, θα έχετε ακούσει για το πρόγραμμα Δίκτυο Ενόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης. Πρόκειται για δέντρα που συσχετίζονται με γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1825 βρέθηκε μια αποστολή εδώ των Ελλήνων που ήταν οι προφυλακές όταν έγινε η απόβαση του Ιμπραήμ στη Μεθόνη. Και η λιγαριά, μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά, είδε και άκουσε τους Έλληνες επαναστάτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους Τουρκοκυπτίους. Αυτό ήθελα να σας πω. Σε λίγο θα μπούμε στο χωματόδρομο και σταδιακά θα δούμε και τους 5 υδρόμυλους που έχουμε καθαρίσει και έχουμε αναδείξει. Θα δούμε και ένα μεσαιωνικό χειρό και κάποια άλλα πράγματα και κατά διαστήματα θα κάνουμε κάποιες στάσεις και θα λέμε κάτι σε σχέση με αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήρια.